Ουσιαστικά θα ξεκινήσω από εκεί που μας άφησε ο κύριος Αθανασόπουλος με την διαφάνειά μου. Ξεκινώντας βασικά να πω ότι ακριβώς έχει πλέον αναγνωριστεί από μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες ότι τα συμπτώματα του κατώτερου ορυπητικού είναι κατά βάση μεικτά. Αν καταφέρω να έχω τις διαφάνειες αυτές από την μελέτη την EPI-LATS, την παιδάκι της EPIC, που δείχνουν ότι η πλειοψηφία, το μεγαλύτερο ποσοστό από τους δίσκους που τέμονται είναι σε ασθενείς που έχουν μεικτά συμπτώματα, δηλαδή συμπτώματα κατά την ούρηση, συμπτώματα αποθήκευσης και τα συμπτώματα μετά ούρησης, τα post-mic duration symptoms που αναγνωρίζονται και αυτά ως οντότητα τα τελευταία χρόνια. Ένα 24%, αν θυμάμαι καλά, των ασθενών αυτών είχαν μεικτά συμπτώματα. Έχουμε πρόβλημα με τις διαφάνειες του κυρίου Αποστολίδη. Ναι. Έτσι λοιπόν, όπως ακούσατε, βέβαια, οι οδηγίες και αυτές από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, αλλά στις διαφάνειες, η δεύτερη μου διαφάνεια ήταν ένα άρθρο Αποστολή, του Αποστολή, πριν πας διαφάνειες, γιατί θα έρθουν οι διαφάνειες, ναι, να πάρουμε λίγο τη γνώμη το τι γίνεται κάτω, πώς χειρίζονται τις γυναίκες στις συνδυασμούς, να πούνε λίγο την εμπειρία του ακροατήριου. Εκμεταλλευτούμε λίγο αυτές. Ναι. Όπως είπαμε, οι άντρες και οι γυναίκες. Το σύνδρομο της υπερδαστήριας κίστης είναι εξίσου συχνό όμως στους άντρες και στις γυναίκες. Έτσι, ένα 13% των γυναικών και ένα 11% των ανδρών θεωρείται ότι υπάρχουν από υπερδαστήρια κίστης σύμφωνα με τις δημογραφικές μελέτες στην Ευρώπη τουλάχιστον. Έτσι, καταρχήν, πόσοι από εσάς βλέπετε γυναίκες ασθενείς? Όχι όλοι. Οι περισσότεροι όμως. Okay. Λοιπόν, και πόσοι από εσάς, το κυριότερο πρόβλημα στις γυναίκες αυτές που βλέπετε είναι η ακράτεια των ούρων ή κάτι άλλο? Ουρολοιμώξεις. Πόσοι λένε ουρολοιμώξεις? Μπράβο. Και πόσοι ασχολούνται με την ακράτεια στις γυναίκες? Πάρα πολύ λιγότερο. Okay. Λοιπόν, θα δίνατε αλφα αποκλειστή σε γυναίκα? Συγγνώμη λίγο, γιατί εγώ έχω μπερδευτεί. Ναι. Αυτοί που δεν σηκώνουν το χέρι τους, δηλαδή ασχολούνται με ακράτεια, όταν έρχεται μια γυναίκα με ακράτεια, λένε εγώ δεν ασχολούμαι, πήγαινε σε άλλον ουρολόγο. Υπάρχει κάποιος έτσι να σηκώσει το χέρι του? Όχι. Άρα δεν ισχύει αυτό ότι δεν ασχολούνται. Άλλο αν δεν είναι το βαρύ κομμάτι του ιατρίου σου. Αλλά δεν νομίζω ότι κανένας από τους παριστάμενους θα πάει μια γυναίκα και θα πει συγγνώμη, εγώ δεν ασχολούμαι. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Απλά η διαφορά ήταν συντριπτική. Ήταν ελάχιστα τα χέρια που σηκώθηκαν στην ακράτεια. Λοιπόν, τώρα αυτό. Πού θα πάει? Έχεις μείνει σε κάτι φάρμακα, τι δίνετε πάνω κάτι? Ναι, θα δίνατε αλφα αποκλειστή σε γυναίκα? Θεωρείτε ότι οι γυναίκες έχουν απόφραξη στα ίδια ποσοστά με τους άντρες? Κοίτα. Όχι. Πόσο συχνά θα λέγατε, δηλαδή, μια γυναίκα που έρχεται με συμπτώματα από το κατώτερο ορυπητικό, θα βάζετε στο μυαλό σας την απόφραξη ή θα βάζετε στο μυαλό σας κάτι διαφορετικό? Ανάλογα με το ιστορικό. Δηλαδή, θα πρέπει να έχει δυσουρικά ενοχλήματα κατά βάση. Okay. Σε μια γυναίκα με υπερδραστήρια κίστη, με συμπτώματα υπερδραστήρια κίστης, θα φανταζόσασταν ότι από πίσω μπορεί να υποκρύπτεται απόφραξη με την ίδια συχνότητα το που το φαντάζεστε στους άντρες? Όχι. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο πιο πρακτικό, επειδή στα ιδιωτικά ιατρία όλα έχουν ουρολόμετρο. Πόσοι σε μια γυναίκα που θα έρθει με ακράτεια ή με υπερδραστήριακή συμπτωματολογία θα κάνουν ουρολομετρία? Το βασικό είναι πόσοι θα μετρήσετε υπολοιπόμενο, θα έλεγα. Συνήθως τους μετράνε όλοι άμα κάνουν ουρολομετρία. Okay.
Λοιπόν, να γυρίσουμε. Όχι πολύ και κάνει είναι εντύπωση, έτσι. Mm-hmm. Πολλοί δεν κάνουν ορομετρία. Είναι μια απαραίτητη εξέδωση, πιστεύω. Έτσι κι αλλιώς, υποτίθεται ότι η διάγνωση του συνδρόμου της προδαστίας ισχύει μπαίνει με βάση το ιστορικό, κατά βάση. Έτσι. Οπότε, θεωρητικά, καλώς κάνουν. Λοιπόν, εδώ είναι η διαφάνεια με τις τεμνόμενες πίτες, θα λέγαμε, από τη μελέτη την EPIC, που δείχνει ότι το 24%, ένα στους τέσσερις δηλαδή, πάσχει από μεικτά συμπτώματα ούρησης, αποθήκευσης και συμπτώματα μετά το πέρας της ούρησης. Και εδώ είναι ένας απλοποιημένος σχετικά αλγόριθμος προτινόμενος από τον Τσάπλ, όπου ασθενείς, άντρες τέλος πάντων, που έχουν καθαρά συμπτώματα αποθήκευσης αντιμετωπίζονται με αντιμουσκαρινικό, ενώ ασθενείς οι οποίοι έχουν είτε μεικτά συμπτώματα είτε κατά κύριο λόγο συμπτώματα ούρησης, κατά την έξοδο των ούρων δηλαδή, αντιμετωπίζονται σαν πρώτη θεραπεία, παίρνουν έναν α αποκλειστή και εφόσον τα συμπτώματα αποθήκευσης επιμένουν μετά από 4-6 εβδομάδες, τότε προσθέτουν και ένα αντιμουσκαρινικό φάρμακο. Συμφωνείτε με ένα τέτοιο αλγόριθμο? Είναι αυτό που κάνετε κι εσείς στην καθημερινή σας πράξη, στην κλινική σας πράξη? Πόσοι συμφωνούν? Πόσοι κάνουν κάτι εναλλακτικό? Okay. Σε έναν άντρα που έχει καθαρά συμπτώματα αποθήκευσης, που σας έρχεται με καθαρά συμπτώματα αποθήκευσης, θα δίνατε πρώτα αντιμουσκαρινικό ή θα δίνατε α αποκλειστή? Α αποκλειστή πόσοι θα δίνανε? Με καθαρά συμπτώματα αποθήκευσης. Άρα το σκεπτικό είναι ότι πίσω από τα συμπτώματα αποθήκευσης κρύβεται απόφραξη. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν, ακούσατε πάρα πολλές πλέον μελέτες. Εδώ ήθελα να ουσιαστικά να μπω συμπληρωματικά στις διαφάνειες του κυρίου Αθανασόπουλου. Υπάρχουν λοιπόν, ξεκινώντας το αντιχολινεργικό, τίθεται κατά κανόνα ως συμπληρωματική θεραπεία και βέβαια υπάρχουν μελέτες με τη φεσοτεροδίνη, σολιφενακίνη, την προπιβερίνη, ολτεροδίνη και πάλι σολιφενακίνη και πάει λέγοντας αυτές. Να πω ότι ουσιαστικά η παρουσίασή μου στηρίχθηκε τέλος πάντων σε μία ανασκόπηση του PubMed μέχρι το 2000, από τότε που άρχισε να χρησιμοποιείται λίγο πολύ ο όρος Overactive Bladder. Οπότε πιθανώς να έχουν βρεθεί έξω κάποιες μελέτες. Αλλά ήθελα να σταθώ σε αυτή τη μελέτη, τη μελέτη Saturn, η οποία είναι η πρώτη, η οποία χρησιμοποιεί πραγματικά κόμπο φάρμακο, δηλαδή 2-1 αντιχολινεργικό ή αντιμουσκαρινικό, όπως θέλετε πείτε το, και α αποκλειστή. Είναι συνδυασμός σολιφενακίνης και ταμουσλοσίνης. Εδώ είχε προηγηθεί μια μελέτη που προκαθορίστηκαν οι δόσεις που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτόν τον συνδυασμό και χρησιμοποιήθηκε σολιφενακίνη 3, 6 και 9 μιλιγκράμμ και ταμουσλοσίνη 4 μιλιγκράμμ σε συνδυασμούς. Να μην αναλύσω τις διαφάνειες αυτές που βλέπετε. Ουσιαστικά θεωρήθηκε, μάλλον από τα αποτελέσματα, ότι ο συνδυασμός αποτελεσματικότερος ήταν από τη μονοθεραπεία μόνο σε άντρες με συμπτώματα αποθήκευσης. Καταρχήν, αυτή η μελέτη ήταν διαφορετική επίσης στο γεγονός ότι δεν βασίστηκε στο συνδυασμό BPH-LATS. Δηλαδή, στα κριτήρια εισόδου δεν ψάχτηκε αν οι άντρες αυτοί είχαν και υπερπλασία προστάτη. Βέβαια, στην μετά-ανάλυση των δεδομένων, ο μέσος όρος του όγκου του προστάτη στους άντρες αυτούς ήταν 40 κυβικά εκατοστά. Άρα, θεωρητικά είχαν υπερπλασία, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο διάγνωσης από τους θεράποντες ουρολόγους για την είσοδο στη μελέτη ότι πρέπει να έχουν υπερπλασία προστάτη. Έπρεπε να έχουν απλά LATS. Όταν λοιπόν αναλύθηκαν όλοι οι ασθενείς, δεν βρέθηκε διαφορά. Η περαιτέρω ανάλυση όμως που έγινε σε αυτούς που είχαν κατά βάση συμπτώματα αποθήκευσης, εκεί έδειξε ότι ο συνδυασμός αυτός ήταν αποτελεσματικότητας της μονοθεραπείας όσον αφορά την επιτακτικότητα, τη συχνουρία, τον όγκο ούρησης και το STORA score του IPSS. Και μάλιστα ο συνδυασμός των υψηλότερων δόσεων, 6 ή 9 μιλιγκράμμ με την ταμψουλοσίνη, είχε καλύτερη σχέση αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Το ίδιο, πέρα από τις παραμέτρους αυτές που ήταν στα ημερολόγια ούρησης,
και σε αυτά που έχουν σημασία για τον ασθενή, δηλαδή το ποιότητα ζωής, η ερώτηση της ποιότητας ζωής από το IPSS και το πώς αντιλαμβάνονται οι ασθενείς την κατάσταση από την ουροδόχο κύση τους. Και πάλι ο συνδυασμός ήταν αποτελεσματικότερος της μονοθεραπείας μόνο σε άντρες με συμπτώματα αποθήκευσης των ούρων. Πόσοι φοβάστε το υπόλοιπο μετά ούρηση όταν δίνεται αντιχολινερικό σε έναν άντρα, ότι θα αυξήσει το υπολοιπόμενο μετά ούρηση? Αρκετοί. Να δούμε τι γίνεται, τι έδειξαν τα αποτελέσματα. Είναι αυτός ένας λόγος που δίνεται πρώτα τον αλφα αποκλειστή σε έναν άντρα με συμπτώματα αποθήκευσης ή που θα ξεκινούσετε όπως και να έχει με έναν αλφα αποκλειστή? Πόσο σας προβληματίζει η πιθανότητα να αυξηθεί το υπολοιπόμενο στο να δώσετε ένα αντιχολινερικό σε έναν άντρα με συμπτώματα από το κατώτερο ροπητικό? Με συμπτώματα από το κατώτερο ροπητικό. Αφού και σε συμπτώματα αποθήκευσης, το πρώτο πράγμα που δίνεται είναι α αποκλειστής. Το μέγεθος του προστάτη σας επηρεάζει στο αν θα δώσετε αντιχολινεργικό? Ναι. Συνάδελφε. Όσο μεγαλύτερος είναι, τόσο πιο συμβολές θα είναι σε αυτήν την επιλογή. Οκ. Η ουρορομετρία του σας επηρεάζει? Η ουρορομετρία του σας επηρεάζει, το Q-max σας επηρεάζει, η μέγιστη ροή. Από ποια ροή και πάνω θα δίνετε αντιχολινερικό? Στο 10? Στο 5 δίνετε? Όχι. Στο 12, στο 8 δίνετε? Ποιο είναι το cut-off που θα δίνετε? Πόσοι δίνουνε στο 10 και πάνω? Ναι, αυτό το ψυχολογικό cut-off ψάχνουμε. Το 10 και πάνω πόσοι δίνετε? Στο 8 πόσοι δίνεται? Okay. Λοιπόν, εδώ λοιπόν φάνηκε ότι όντως τα αντιχολινερικά αυξάνουν όταν δίνονται ως μονοθεραπεία μόνο τους το υπολοιπόμενο, όχι βέβαια συγκλονιστικά όπως θα περίμενε κανείς. Αυτές είναι οι μεταβολές, οι οποίες θεωρητικά δεν θεωρούνται κλινικά σημαντικές. Βέβαια, όταν δίνεις συνδυασμό αντιχολινερικού με αλφα αποκλειστή, οι αυξήσεις αυτές είναι πολύ μικρότερες. Όπως το γράφω εδώ, λιγότερο εξημασμένες αυξήσεις του υπολοιπόμενου με συνδυασμένη θεραπεία, αλλά όμως υπήρχε πλήρης απουσία συσχέτισης με τα επεισόδια της επίσχυσης των ούρων. Άρα λοιπόν, ο συνδυασμός είναι σαφώς ασφαλής. Και εδώ λοιπόν, τι γίνεται αν προσφέρουν οι αλφα αποκλειστές τη θεραπεία της υπερλειτουργικής κύστης σε μια μελέτη μεικτή πλέον, με άνδρες και γυναίκες. Δεν μπόρεσα να βρω κάποια μελέτη που να απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε γυναίκες. Αυτή είναι από την μακρινή από Ανατολή, στο κλασικό, νομίζω όχι το, το ιαπωνικό περιοδικό ή κορεάτικο. Ήταν μια μελέτη σε 100 άνδρες και γυναίκες, με τυχεοποίηση προπιβερίνη ή συνδυασμό με ουραπιδίλη, που είναι αλφα αποκλειστής χρησιμοποιούμενος στην από Ανατολή. Σημαντική βελτίωση επιτακτικότητας, συνουρία και ποιότητας ζωής, αλλά καμία διαφορά δεν υπήρχε ανάμεσα στις δύο ομάδες, δηλαδή στο καθαρό αντιμουσκαρινικό ή συνδυασμό με ουραπιδίλη, και δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στις ανεπιθύμητες ενέργειες. Εδώ ένας άλλος συνδυασμός που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Σε κάποια περίπτωση, σε κάποια φάση προσπάθησαν να δούνε εάν φάρμακα τα οποία δρούνε μέσω του κεντρικού νευρικού συστήματος και ιδιαίτερα αγωνιστές του γάμα μεναβουτηρικού οξέως, όπως τα γνωστά νιουρόντιν και λύρικα, αυτό το πριγκάμπαλιν είναι το λύρικα ουσιαστικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υπερδραστήρια κύστη. Υπάρχουν πολύ λίγες δημοσιεύσεις πάνω σε αυτό. Είχαν δείξει κάποια ίσως θετικά αποτελέσματα, αλλά μικρή αριθμία ασθενών. Και εδώ πάλι μια μελέτη που συνδύασε το λύρικα με την τολτεροδίνη σε γυναίκες με υπερδραστήρια κύστη. Βρέθηκε λοιπόν ότι ο συνδυασμός ήταν μια τυχεοποιημένη μελέτη με 75 ασθενείς. Ο συνδυασμός βελτίωσε σημαντικά όλες τις παραμέτρους από τα ημερολόγια, έως και ερωτηματολόγια συμπτωμάτων και ποιότητας ζωής. Βελτίωσε πιο σημαντικά σε σχέση με τη μονοθεραπεία, δεν θα μπορώ στο τέτοιο να αναλύσω όλα αυτά, αλλά όμως οι ασθενείς που έλαβαν την πριγκάμπαλη. Δεν θυμάσαι τον πριγκάμπαλη, σε τι δόση? Δεν το θυμάμαι, όχι. Ο συνδυασμός. 75 το. Είναι 150 μιλιγκράμμ. Έχει και τις δύο δόσεις, 75 και 150. Είναι συνηθισμένη δόση. Βασικά 75 δύο φορές πρωί βράδυ, δηλαδή 150. Ναι. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε σαφώς μεγαλύτερος αριθμός
Συνολικό αριθμό ανεπιθύμητων ενεργειών στι ομάδε που έλαβαν τον πριγκάμπαλιν και συχνότερη διακοπή θεραπεία. Από του 12 ασθενεί που διέκοψαν, οι 9 ήταν στι ομάδε που παίρναν το πριγκάμπαλιν. Και βέβαια, οι συνδυασμοί, ο συνδυασμό ο οποίο φαίνεται να είναι στο μέλλον, συνδυασμοί πλέον φαρμάκων οι οποίοι έχουν θεωρητικά διαφορετικού μηχανισμού δράση. Αντιμουσκαρινικά λοιπόν με β3 αγωνιστέ. Είναι και η κλασική μελέτη της σωληφενακίνης με την Μιραμπεγκρόνη, η μελέτη σύμφωνη, που είχε 12 σκέλη που συνδύαζε όλες τις πιθανές δόσεις σωληφενακίνης, 2,5, 5, 10 μιλιγκράμμ, με τις δόσεις 25 και 50 μιλιγκράμμ του Μιραμπεγκρόν και επίσης με έναντι εικονικού φαρμάκου, καθώς επίσης και έναντι των μονοθεραπείων αυτών. Έτσι λοιπόν βρέθηκαν. Η μονοθεραπεία χρησιμοποιήθηκε βέβαια η σωληφενακίνη το 5 μιλιγκράμμ και όχι τον 10. Εδώ βλέπετε αυτές οι μπάρες είναι σωληφενακίνη των 10 μιλιγκράμμ που σαφώς υπερέχει τον 5 και οι συνδυασμοί σαφώς όλοι υπερέχουν τον 5 μιλιγκράμμ με σημαντικές βελτιώσεις του όγκους ούρησης, συχνουρία και επιτακτικότητα έναντι μονοθεραπείας με σωληφενακίνη 5 μιλιγκράμμ, κυρίως όμως με τους συνδυασμούς 5-50, 10-25, 10-50 μιλιγκράμμ. Θα ήθελα να ρωτήσω πόσοι από εσάς αναμένετε με αγωνία το Μιραμπεγκρόν. Πόσοι από εσάς δεν εμπιστεύεστε τα αντιμουσκαρινικά και θα δίνατε σαν πρώτη επιλογή σε έναν άντρα λοιπόν με υπερπλασία προστάτη και συμπτώματα το κατώτερο επιδικό το Μιραμπεγκρόν αντί για αντιμουσκαρινικό. Βασικά νομίζω ότι ακόμα δεν το έχουμε μάθει το Μιραμπεγκρόν. Έτσι είναι κάτι πολύ καινούριο. Και ακόμα δεν το έχουμε μάθει. Okay. Πώς λειτουργεί πόσοι, το πόσοι ξέρουν, είναι αρκετά ενημερωμένοι πάνω στο Μιραμπεγκρόν. Πόσοι νιώθουν ότι το ξέρουν. Ελάχιστοι. Έτσι. Το Μιραμπεγκρόν λοιπόν είναι ένας β3 διεγέρτης. Έτσι. Ο μηχανισμός δράσης του είναι ότι δρά στην φάση θεωρητικά αποθήκευσης των ούρων, γιατί διαγυρώμενη β3 υποδοχής προκαλούν χάλαση του εξωστήρα. Έτσι, αυτός είναι θεωρητικά ο μηχανισμός δράσης της Μιραμπεγκρόνης και γενικά των β3 διεγερτών. Οι β3 υποδοχής παίζουν ρόλο στην φάση πλήρωσης του ροδόχου κύστης με στόχο τη χάλαση του εξωστήρα. Αυτή είναι η κλασική θεώρηση των πραγμάτων. Από εκεί και πέρα, βέβαια, οι β3 υποδοχής έχουν βρεθεί και στο ουροθύλιο και στο χώριο και το τι ακριβώς κάνουν εκεί δεν το ξέρουμε. Οπότε, το σκεπτικό των συνδυασμών αυτών είναι ότι δίνουμε ένα φάρμακο. Το Μιραμπεγκρόν, το οποίο δράσει καθαρά στη φάση αποθήκευσης των ούρων. Τα αντιμουσκαρινικά δρούν στη φάση εξώθησης των ούρων. Πιστεύετε ότι τα αντιμουσκαρινικά δρούν στη φάση εξώθησης των ούρων, όταν τα δίνουμε σε θεραπευτικές δόσεις στον άνθρωπο? Okay. Τι φοβάστε, τι θα φοβόσετε να δίνετε ένα συνδυασμό σωληφενακίνης, λοιπόν, αντιμουσκαρινικού, οποιοδήποτε αντιμουσκαρινικού, με ένα β3 διεγέρτη? Θα φοβόσαστε κάτι από πλευράς επιπλοκών? Επίσης. Για ποιο λόγο? Θεωρητικά έχει συνεργική δράση, ίσως. Στη φάση αποθήκευσης δρούνε. Επίσχυση με ποιο μηχανισμό φαντάζεστε θα προκαλούσανε? Από υπερβολική αύξηση της χωρητικότητας. Για να κάνει επίσχυση, τι άλλο χρειάζεται όμως με αύξηση της χωρητικότητας? Θα πρέπει να ρίξει και συσταλτότητα το εξωστήρα παράλληλα, έτσι δεν είναι? Εάν λοιπόν ούτε το ένα φάρμακο, τα αντιμουσκαρινικά λέτε δεν πιστεύετε ότι δρούν στη φάση εξώθησης, άρα δεν επηρεάζουν τη συσταλτότητα του εξωστήρα, ναι. Okay. Αλλά παρόλα αυτά αυξάνουν λίγο το υπολοιπόμενο. Και υπάρχουν και άνδρες που κάνουν επίσχυση γι' αυτό. Πώς έχετε δει επίσχυση από τη χωρίς αντιχολινεργικών? Ήταν κανένας αυτό, από αυτούς με ροές πάνω από 8-10 ml per second? Εκεί νομίζω εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω, διορθώσε με, Τάσο, πώς το λέει. Κύριος Γιαννίτσης, θυμάστε να πει κάτι, νομίζω. Ναι, να τον ακούσουμε. Ήθελα να πω κάτι από την πρόσφατη εμπειρία μου. Είναι ενδιαφέρον πόσο έχει δυσδύσει αυτή η άποψη ότι τα αντιχολινεργικά κάνουν επίσχυση στους ασθενείς.
πολλοί στους οποίους χορηγώ, με παίρνουν έντρομοι ότι σταματήσαν τα ούρα μου και μετά από μία ώρα παίρνουν ότι καλά είμαι. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι γιατροί που το φοβούνται τόσο πολύ που το έχουν μεταδώσει και στους ασθενείς. Και οι ασθενείς που παίρνουν άνδρες αντιμουσκαρινικό, το πρώτο πράγμα που ρωτάνε είναι αυτό, αν θα σταματήσουν τα ούρα τους και αν θα πάθουν επίσχεση. Θεωρώ ότι είναι αποτέλεσμα και των άλλων ειδικοτήτων που ασχολούνται με τους ασθενείς μας. Δηλαδή, οι άλλες ειδικότητες, και επειδή οι ασθενείς μας είναι καρδιαγγειακοί σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχουν περάσει το μήνυμα ότι πρέπει να έχεις πολλά ούρα, έτσι. Λοιπόν, και από τη στιγμή που δούνε οι ασθενείς, και η μητέρα μου για τα, επίσης, για παράδειγμα, δεν βλέπει, αργεί να καθυστερήσει, καθυστερεί να αποβάλει ούρα, θεωρεί ότι κάνει κατακράτηση, το οποίο είναι για αυτούς συνώνυμο της επίσχεσης των ούρων. Κάτι άλλο φιλοσοφικό, αν επιτρέπετε. Είναι πολύ ενδιαφέρον όμως και πόσο φοβικός είναι ο σχεδιασμός των μελετών. Επειδή τώρα τρέχουμε τη Beside, πόσο φοβικά οι εταιρείες μετράνε υπολείμματα και φοβούνται τις επισχέσεις, ενώ θεωρητικά έχουν όλο το υπόβαθρο το γνωστικό ότι δεν κάνει, δεν υπάρχει τόσο κίνδυνος. Και παρόλα αυτά θέλουν να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Κύριε Ματζόγλου. Από την άλλη, να πω και κάτι άλλο όμως. Ότι εγώ τουλάχιστον έχω δει ασθενείς οι οποίοι έρχονται και λένε ότι στην πορεία έχει αρχίσει και χαλάει η ούρησή τους, άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ουσιαστικά τουλάχιστον απασχοληθεί με συμπτώματα κένωσης και οι οποίοι στο ιστορικό που τους ζητάω μου λένε ότι ξεκίνησαν κάποιο από τα φάρμακα, όχι τα δικά μας, όχι σολφενασίνη, όχι μητρία, αλλά κάποιο άλλο το οποίο έχει είτε ψυχοτρόπο δράση, κάτι που να χτυπάει αντιχολινεργική δράση. Και εκεί πέρα αρχίζουν και εμφανίζονται τα συμπτώματα. Εάν τα αντιχολινεργικά με αυτή την έννοια δεν ακουμπάνε τον εξουστήρα στη φάση κένωσης, πώς εμφανίζονται μετά αυτά τα συμπτώματα. Και είναι ένα από τα πράγματα τα οποία καθόμαστε και λέμε ότι εντάξει, πρέπει να δούμε συνεργικά. Ή τουλάχιστον εκεί εμφανίζονται τα συμπτώματά τους. Ναι. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι ας πούμε, τα μπουσκοπάρ που είναι πολύ συχνά χρησιμοποιούμενα, ακόμα γράφουν απάνω ότι αν έχετε υπερπλασία του προστάτη και τα συμπτώματα της ούρησής σας είναι, μην το παίρνετε γιατί μπορεί να κάνετε επίσχεση ούρων. Όχι μόνο αυτά, μιλάω και για τα αντίστοιχα τα φάρμακα αυτά που ξεκινήσανε, τα οποία μέσα έχουν αυτές τις ενδείξεις. Τις αντεδείξεις, μάλλον. Όπως και να έχει, νομίζω ότι τα ποσοστά επίσχεση από τις μελέτες σε άντρες με ΚΙΠ είναι πάρα πολύ χαμηλά, έτσι δεν είναι, Τάσο? Δηλαδή, ναι, είναι εξαιρετικά χαμηλά. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι ότι τελείως δεν ακουμπάνε τη φάση εξώθησης. Υπάρχει, αν δώσει τεράστιες δόσεις, εντάξει, θα αυτό έχει. Άρα σε θεραπευτικές δόσεις, θεωρητικά, τα αντιμουσκαρινικά, κατά μέσο όρο, δηλαδή όλες οι μελέτες είναι πάντα οι μέσοι όροι. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι οποίοι επηρεάζονται καθόλου, ελάχιστοι, και κάποιοι οποίοι επηρεάζονται, εξωστήρες επηρεάζονται περισσότερο. Εάν λοιπόν κάποιοι εξωστήρες είναι περισσότερο ωριακοί, λογικά θα επηρεαστούν περισσότερο. Αυτό ήθελα να πω. Όχι ότι δεν έχουν καμία απολύτως δράση, τελείωση, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όχι, με αυτή την έννοια το λέω. Πάλι να παραλάβουμε τη γνωστή μελέτη που υπάρχει από την Ιταλία, μια πολύ ωραία μελέτη που δόθηκε σε ασθενείς με υποτονική κύστη, οι οποίοι δεν είχαν πρόβλημα. Βέβαια, αριθμητικά υπάρχει μια ελάττωση στις πιέσεις εξώθησης στον εξωστήρα. Αλλά είναι αριθμητική και κλινικά μη σημαντική. Μια μικρή δράση υπάρχει στις κλινικά συνιστόμενες δόσεις πάντα. Έτσι, από εκεί και αν μου επιτρέπετε το εξής, πρόσφατο περιστατικό. Ασθενής με μηδενικό υπόλοιπο όρων, συμπτώματα αποθήκευσης, καθαρά. Δίνουμε βέσικερτον 5 μιλιγκράμμ. Δεν βελτιώνει ιδιαίτερα. Λέμε πάρ' το για μια εβδομάδα και αν δεις ότι δεν σου κάνει και έντονα συμπτώματα παρενεργειών, ανέβασε το στα 10 μιλιγκράμμ. Με το παίρνει 2 μέρες 10 μιλιγκράμμ, αδυναμία ούρησης. Όχι μεγάλο υπόλοιπο, 200 ml μέσα. Αλλά δεν μπορεί να ουρήσει και ο ασθενής αισθάνεται έντονη επιθυμία, θα είναι σκάω και παίρνει τηλέφωνο και λέει δεν μπορώ να κατουρίσω, σκάω. Του λέμε πήγαινε στο νοσοκομείο να βάλουν καθετήρα. Μπαίνει ο καθετήρα σαν να κουφίζεται, κατέβασε τη δόση για 2 μέρες, βγάλε τον καθετήρα. Πάλι με τα 5 μιλιγκράμμ δεν έχω βελτιώσει τα συμπτώματά μου. Σε αυτόν τον ασθενή ποια είναι η θεραπευτική δόση? Προφανώς δεν είναι το κατάλληλο φάρμακο αυτό. Θα προδοκιμάσει κάποιο άλλο αντιχολινεργικό. Ένα είναι αυτό. Αφού δεν τα καταφέρνουμε με τη χαμηλή δόση και τη μεγάλη δόση του σωληφανιακίνης, πάμε σε κάποιο άλλο αντιχολινεργικό. Είναι πολύ συχνό ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται σαν αντιχολινεργικό να ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά στο άλλο. Καταρχήν, τα προφίλ των υποδοχέων που πιάνουν τα αντιμουσκαρινικά δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Έτσι. Δηλαδή, το Vesicare είναι μη 2-μη 3. Το αλτεροδίνη και το υφασιτεροδίνη, το ουριβέσκ επίσης, πιάνουν και τους 5. Δεν είναι
μουσκερινικούς υποδοχής. Δεν είναι, εντάξει, πιάνουν κατά κύριο λόγο το μητρία, αλλά πιάνουν και όλους τους άλλους. Το Ντιτροπάν πιάνει μία-ένα μητρία. Εξουβουτίνη πιάνει μία-ένα μητρία. Έτσι, Ντιτροπάν Λιρινέλ. Οπότε έχετε να παίξετε ανάμεσα σε διάφορα αντιμουσκαρινικά από τη στιγμή που δεν καταφέρουμε να έχουμε το επιθυμητό μεταξύ αποτελεσματικότητας και ασφάλειας με ένα συγκεκριμένο αντιμουσκαρινικό. Μπορούμε να δοκιμάσουμε κάποιο άλλο άνετα. Νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε γιατί μας έχει φύγει εξαιρετικά. Και εδώ βλέπουμε λίγο τη διακοπή λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών μόλις το 1,4% στη μελέτη σύμφωνη. Απουσία δοσεξαρτώμενων ανεπιθύμητων ενεργειών όσον αφορά σε ταχυκαρδία, ατριακή υπέρταση, παραμέτρους ηλεκτροκαρδιογραφήματος, βιοχημικές παραμέτρους που αφορούν το καρδιαγγειακό. Υπόλοιπο μεταόρισε και άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες εκτός από μία πιθανή τάση για αύξηση της δυσκολιότητας που δεν ήταν όμως στατιστικά σημαντική. Άλλες συνδυαστικές θεραπείες. Επειδή η εργαστήρια κίστη μεν είναι εξίσου συχνή θεωρητικά σε άντρες και γυναίκες, αλλά η ακράτη αντιστοιχώς είναι προνόμιο των γυναικών, πολλές από τις μελέτες αυτές έχουν ασχοληθεί με γυναίκες. Και έτσι μιλάμε για τοπικά ιστρογόνα σε αντιμουσκαρινικό, συντηρητική θεραπεία σε αντιμουσκαρινικό, ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες και αντιμουσκαρινικό και υψηλές δόσεις αντιμουσκαρινικών. Να ξεκινήσω από το τέλος, έτσι διερευνητικά πάλι. Απόστολη, νομίζω ότι δεν έχουμε χρόνο, επειδή έχει ξεφύγει πολύ. Δηλαδή, αυτό ήταν για μία ώρα και ήδη είμαστε σε μία ώρα και ένα τέταρτο. Λοιπόν, υπάρχει συνεργική δράση μεταξύ κολπικών ιστρογόνων και αντιμουσκαρινικών. Όχι, λέει αυτή η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο European Urology με απουσία τυχεοποίηση, παρακαλώ. 229 ασθενείς, μάλλον το μέγεθος μετρούσε. Το λιτεροδίνη 4 μιλιγκράμμ έναν λιτεροδίνη συγκολπικού ιστρογόνου με διάρκεια 12 εβδομάδες. Τα ποσοστά ήταν 62% για ίαση και 18%-20% για βελτίωση, αλλά καμία μεταβολή. Αντίθετα, σε αυτήν που ήταν τυχεοποιημένη μελέτη, η δημοσιεύθηκε στο Neurourology, φαίνεται να υπάρχει μια ήπια, βέβαια, βλέπετε τις καμπύλες δεν έχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ τους, οι γραμμές εδώ, συνεργική δράση μεταξύ κολπικών ιστρογόνων και αντιμουσκαρινικών. Καμία επίπτωση βέβαια σε επιτακτικότητα, νυκτουρία και ακράτη από έπηξη. Συνδυασμοί συντηρητικής με φαρμακευτική αγωγή. Συντηρητική μιλάμε το behavioral therapy, συμπεριφορική θεραπεία δηλαδή, και μεταβολές στις συνήθειες ζωής. Εδώ λοιπόν και εδώ πάλι αντιφατικά αποτελέσματα. Η συνδυαστική αγωγή δεν άφησε τον αριθμό των γυναικών που κατάφεραν να διακόψουν το αντιμουσκαρινικό ή να διατηρήσουν τη βελτίωση ακράτη σε σχέση με τη μονοθεραπεία, αλλά πέτυχε μεγαλύτερες μειώσεις στη συχνότητα της ακράτης και σε δευτερεύους παραμέτρους όπως η ικανοποίηση από τη θεραπεία και τα συμπτώματα ουρής κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αντίθετα σε αυτή, υπήρχε απουσία συμπληρωματικού ωφέλους της συμπληρωματικής θεραπείας. Ελάχιστα επεμβατικές αγωγές και περός μαζί. Μια μελέτη, το Botox, το οποίο έχει εγκριθεί πλέον και στην Ελλάδα για την υπερδραστήρια κίστη που δεν ανταποκρίνεται σε θεραπείες πρώτης γραμμής. Μια μελέτη της οποίας η μεθοδολογία είναι λίγο αντιφατική. Δεν είμαι καν σίγουρος ότι είναι πραγματικά έτσι όπως το έχω γράψει, αλλά έτσι εμφανίζεται. Botox σε ένα αντιχολυνεργικό έναντι αντιχολυνεργικού. Εγκράτεια 27% στο Botox, 13% σε αντιμουσκαρινικό. Όλα τα άλλα ήταν κατά του Botox. Μάλλον και εδώ η ξεροστομία σαφώς φυσικά περισσότερη στο αντιμουσκαρινικό το σκέτο. Διαλείποντες ήταν 5-15% έναντι 1-3% και ρολιμόξεις πολύ πιο συχνές στην ομάδα του Botox. Εδώ συνδυασμός νευροδιέγερσης, επιφανειακή νευροδιέγερση όμως, διαδερμικός νευροερυθισμός με αντιμουσκαρινικό. Εδώ τα TENS, τα γνωστά TENS, διάρκεια 30 λεπτών δύο φορές την εβδομάδα, το ένα σκέλος, οξυβουτινίνη παρατεταμένης αποδέσμευσης στις 10 μιλιγκράμμ, έναντι συνδυασμού TENS και οξυβουτινίνης. Στις 12 εβδομάδες το Group 3 είχε σαφή προτεραιότητα σε σχέση με τα άλλα δύο groups. Στις 24 εβδομάδες μετά την διακοπή φαίνεται ότι διατήρηση της βελτίωσης πέτυχαν μόνο οι ασθενείς που, που είχαν TENS στη θεραπεία τους. Αντίθετα, αυτοί που ήταν μόνο σε οξυβουτινίνη είχαν επιδείνωση στις διάφορες συμπτωματικές παραμέτρους. Και η ερώτησή μου θα ήταν πόσοι από εσάς θα ανεβάζετε ακόμα περισσότερες δόσεις των αντιχολυνεργικών σας. Αν δηλαδή στην τηρούμενη δόση, ξέρω εγώ, σωληφενακίνης 10 μιλιγκράμμ ή φεσοτεροδίνης 8 μιλιγκράμμ, θα πηγαίνατε ακόμα παραπάνω, αν οι ασθενείς σας δεν ήταν επαρκώς χαρούμενοι με τα αποτελέσματα αυτά.
Υπάρχει μια μετανάλυση στο European Urology, η οποία φαίνεται κάποιοι έχουν χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει με δόση φεσοτροδίνης 12 και σωληφενακίνης 20 μιλιγράμμου, όπου βλέπετε σαφώς ότι αυτοί έχουν την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με αυτούς που τηρούν το πρωτόκολλο και πάνε με το φύλλο οδηγιών του κάθε φαρμάκου. Και στα παιδιά επίσης έχει δοθεί διπλή αντιχολυνερική αγωγή με εξαιρετική, όπως βλέπετε, αποτελεσματικότητα, διπλασιασμός και κυσταιομοναμετρικής χωρητικότητας, τεράστια πτώση στην μέγιστη εξωστηριακή πίεση από 77 στα 18 cm στήλης ύδατος με 51% πλήρη ίαση και 42% σημαντική βελτίωση, αλλά παράλληλα ένα 18% είχαν σημαντικό υπόλοιπο μετά ούρηση οριζόμενος πάνω από 20% της χωρητικότητας της κύστης. Και πάω γρήγορα στην ευρωγενή κύστη. Και εδώ οι υψηλές δόσεις αντιμοσκαρινικών είναι οι πρώτες που δοκιμάστηκαν σε ασθενείς με νευρογενή κύστη. Μικρός αριθμός ασθενών, μικρός αριθμός δημοσιευμένων μελετών. Εδώ 8 μιλιγκράμμ τολτεροδίνης ή 90 μιλιγκράμμ του τρόσπιου, με παρακολούθηση και τα λοιπά, με ουροδυναμικούς ελέγχους, όπου βλέπετε σημαντικές βελτιώσεις σε όλες τις ουροδυναμικές παραμέτρους. Εδώ ο όγκος παρουσιάζεται η πρώτη αντανακλαστική σύσπαση του εξωστήρα, η μέγιστη και στενομαναμετρική χωρητικότητα και η μέγιστη εξωστηριακή πίεση. Χωρίς σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες, νομίζω μόνο ένας στους 21 ασθενείς έκανε drop-out εξαιτίας σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών. Εδώ υψηλές δόσεις αντιμουσκαρινικών και συνδυασμός αυτών. Δύο αντιμουσκαρινικά δηλαδή σε υψηλές δόσεις. Τολτεροδίνη στην οξυβουτινίνη, βλέπετε τη μεταβολή. Τρόσπιο στην τολτεροδίνη, τεράστια μεταβολή. Οξυβουτινίνη στην τρόσπιο, τεράστια μεταβολή. Τα ίδια και στις ουροδυναμικές παραμέτρους, ο όγκος στον οποίο παρουσιάζεται η πρώτη αντανακλαστική σύσπαση και η κυσταιομοναμετρική χωρητικότητα. Και η σύγκριση μεταξύ των τριών φαίνεται να ευνοεί το τρόσπιο στην οξυβουτινίνη λίγο. Και πάλι οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν συγκρίσιμες με αυτές της μονοθεραπείας. Άρα ίσως δεν πρέπει να φοβόμαστε τους συνδυασμούς και μάλιστα ακόμα σε υψηλές δόσεις. Λοιπόν, συμπερασματικά, οι συνδυασμοί α αποκλειστών με αντιμουσκαρινικά είναι αποτελεσματικοί σε άντρες με LATS, αρολόγιστο στις γυναίκες με υπερδαστήρια κύστη ελάχιστα έχει μελετηθεί. Οι συνδυασμοί τοπικών ιστρογόνων συμπεριφορικής θεραπείας με αντιμουσκαρινικά δεν φαίνεται να προσφέρουν πρόσθετο έοφελο σε σχέση με το μονοθεραπεία. Οι συνδυασμοί ελάχιστα επεμβατικών θεραπείων με αντιμουσκαρινικά χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης για τεκμηρίωση των πλεονεκτημάτων τους έναντι της μονοθεραπείας. Υπάρχουν θετικές ενδείξεις για τη χρήση αντιμουσκαρινικών σε υψηλές δόσεις για τον συνδυασμό τους, τουλάχιστον σε ασθενείς με νευρογενή κύστη. Και βέβαια, πιθανώς το μέλλον στην υπερδαστήρια κύστη, ο συνδυασμός αντιμουσκαρινικών με β3 διεγέρτες φαίνεται να παρέχουν πρόσθετο κλινικό όφελος χωρίς επιβάρηση της ασφάλειας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.